κατοίκους και με τον Δήμαρχο και μας περιγράφουν μια εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Ναι. Χαλάζει και νερό για τρεις ώρες τουλάχιστον στο ακριτικό νησί. Μας περιγράφουν μια εικόνα με δεκάδες αυτοκίνητα μέσα στη θάλασσα. Να διευκρινίσω απλά, Κώστα, ότι βλέπουμε εικόνες και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένας δρόμος, δεν είναι ποτάμι. Έτσι, είναι ένας δρόμος στο νησί για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς έχει συμβεί. Η εικόνα που μας περιέγραψαν, Αντώνη, είναι πάρα πολλά μπάζα σε ολόκληρο το νησί. Πάρα πολλά αυτοκίνητα μέσα στο λιμάνι. Μεγάλες καταστροφές. Έχει κοπεί και το ρεύμα, είναι στο σκοτάδι, με μεγάλα προβλήματα και με τις επικοινωνίες. Με δυσκολία καταφέραμε να μιλήσουμε. Το θετικό είναι ότι μέχρι τώρα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος, δεν υπάρχει πληροφορία για αγνοούμενο. Όλοι είναι καλά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Υπάρχει ένας συντονισμός έτσι ώστε να πάνε μέσα από τη Ρόδο και από την Κάλυμνο γρήγορα στη, και από την Ρόδο, γρήγορα στη Σήμη, από την Κάλυμνο και από τη Ρόδο στη Σήμη, μέσα του στρατού, μπουλντόζες, γκρέιντερ και δίτες για να ελέγξουν τα αυτοκίνητα μέσα στο λιμάνι, αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί. Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα και ο στρατός, οι δυνάμεις που υπάρχουν στο νησί είναι σε επιφυλακή για να βοηθήσουν. Μας περιέγραψαν μια εικόνα που έβρεχε, Αντώνη, και έριχνε, χαλάζει για περισσότερες από τρεις ώρες και ακόμα δεν έχει σταματήσει. Όπως μας είπαν, μιλάει από μόνα, το νησί έχει σκεπαστεί. Είναι χιλιάδες τόνοι μπάζων, μας είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος. Και βεβαίως από όλο αυτό που βλέπουμε, μακάρι να υπάρχουν υλικές ζημιές και τίποτα παραπάνω, γιατί πραγματικά είναι τεράστιος ο όγκος του νερού. Μέχρι τώρα μας είπαν ότι δεν έχουμε αγνοούμενους. Επιμείναμε, μας είπαν ότι δεν έχουν κάποια τέτοια πληροφορία. Δεν υπάρχει πυροσβεστικό σταθμό στην Σήμη. Όπως είπαμε, σπέβδουν δυνάμεις. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις αν έχει αποκατασταθεί το ρεύμα στο νησί, γιατί είπαμε ότι έχουμε εκτεταμένο.